και ειδικά ένα προϊόν λοιπόν που παράγεται από τον αέρα και από τον ήλιο. Δωρεάν έρχονται αυτά στη γη. Δεν θα έπρεπε να έρχεται ως αγαθό αυτό το ρεύμα και όχι ως εμπόρευμα στον κόσμο? Είδατε ότι έχουν αρχίσει και ξεχνάνε κάποιες λεπτομέρειες, αλλά είναι πολύ βασικές. Και είναι πολύ βασικές για το αν θα πούμε ναι ή όχι σήμερα. Ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι όλοι έχουν πει ναι ή ναι υπό όλους. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Όλοι έχουν πει όχι ή όχι, αλλά να δούμε σε μερικές περιοχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί ο κόσμος ξέρει πολύ καλά ότι αυτή η μαφία των ΑΠΕ δεν έρχεται στον τόπο του για το καλό του. Οι Γερμανοί, εκεί που θέλανε, εκεί που είχαν την πυρηνική ενέργεια και δίνανε στην Αφρική τα πυρηνικά απόβλητα, τώρα και για λόγους προστασίας και για λόγους να κινηθεί και η οικονομία, αδερφέ, σου λένε άλλη πίστα. Στο Greenland, το ότι θα καταστρέψουν τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, βλέπε δάση. Και τι σημαίνει αυτό για μια χώρα? Βλέπε παραγωγική γη, βλέπε τουριστική ανάπτυξη, βλέπε οτιδήποτε, δεν τους νοιάζει. Γιατί δεν κάνουν τόσες 4, 6, 10 χιλιάδες μεγαβάτα εγκαταστάσεις στη Γερμανία? Έχουν λιγότερο αέρα και λιγότερο ήλιο. Αλλά για σκεφτείτε και την απόσταση μέχρι να πάει εκεί, τι λεφτά χρειάζεται και πόσο χάνετε στον δρόμο. Γιατί στο Greenland λοιπόν, αυτοί λοιπόν έρχονται με αυτό το σκοπό. Να εκμεταλλευτούν τον πλούτο μιας χώρας και να τον πουλήσουν ξανά στην ίδια, λαδώνοντας με κάποια υποτιθέμενα αντισταθμιστικά ωφέλη για τη δικιά μας σιωπή και συνένεση. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι φορτηγατζίδες που θα ρίξουν 20 χιλικά, 20 τόνους τσιμέντα και θα ωφεληθούν. Εφάπαξ. Μία. Σίγουρα, ας πούμε, θα υπάρξουν και κάποιοι άλλοι που θα δουλέψουν στα ΕΡ ή ένας φύλακας που θα απομείνει μόλις θα έρθει αυτά και το λεσίμα. Αλλά αυτό είναι ανάπτυξη. Πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας κινδυνεύουν να χαθούν με τον τρόπο που γίνεται? Ποιος εκμεταλλεύεται αυτό που θα παραχθεί σε αυτή τη χώρα? Με ποιους όρους το πουλάει στην ίδια αυτή τη χώρα? Διασφαλίζεται φθηνό ρεύμα και γενικότερα φθηνό ενεργειακό προϊόν για το λαό? Αναβαθμίζεται η ασφάλεια των κατοίκων και των εργαζομένων στον ενεργειακό τομέα, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος? Εξασφαλίζεται ένα αξιόπιστο, και δεν το άκουσα από κανένα ειδικό να το πει, και ευσταθές σύστημα ηλεκτροπαραγωγής για τη χώρα? Για μας όχι. Δεν διασφαλίζεται τίποτα από αυτά. Τι διασφαλίζεται? Ήρθαν οι κύριοι και μας είπαν αυτό είναι. Και τώρα, ακούστε τι έχουν κάνει. Έχουν περάσει με νόμους αυτά, ότι τα ΣΟΑΠ που ήταν ένα αντικείμενο συζήτηση κοινωνία μα που κέρδισε στην οικολογική και τα λοιπά, βάλαμε προτάσει και όλα αυτά και συζητήσαμε στον Δήμο και βάλαμε κάποιου όρου, δεν ισχύουν. Για τα αιωλικά πάρκα θα ισχύει το ειδικό χώρο ταξικό. Που τα ίδια οι ίδιε οι εταιρείε θα φτιάξουν δηλαδή. Αυτά θα ισχύουν. Δεν θα ισχύουν δάση. Δεν θα ισχύουν περιοχέ Natura. Δεν θα ισχύει τίποτα, ίσως η αρχαιολογία καταφέρει να απομακρύνει έναν έλικα, ας πούμε, 500 μέτρα, να είναι 500 μέτρα, δηλαδή σε ένα ελληνικό πάρκο, φανταστείτε να πάει 500 μέτρα παραπέρα μια έλικα που είναι σχετικά κοντά σε ένα αρχαιολογικό χώρο. Αυτό, τέλος. Καμία άλλη παρέμβαση δεν υπάρχει νομικά η δυνατότητα να γίνει. Και όλα αυτά που σας λένε ότι είναι προσωρινά και τα λοιπά, δεν είναι τίποτα προσωρινό. Είναι fast track, σφραγίδα. Η καινούργια μηχανή για να βγάζουν κέρδος. Fast track. Ξεκάστε σκουπίστε, τελειώσατε. Ναι, τελειώνει. Αυτό που θέλω να πω είναι, καμιά φορά ξέρετε,
Ενώ έχει ήδη ανακαλυφθεί η Αμερική, υπάρχουν κάποιοι Χριστόφεροι Κολόμβοι που συνεχίζουμε και μιλάμε να τη δούμε, να τη βρούμε. Έτσι νομίζομαστε κι εμείς σήμερα. Δηλαδή, αφού ξέρουμε τι του σταματά, ένα πράγμα του σταματά. Αυτό που έκανε ο Προύστας σταματά. Αυτό που έκανε ο Προύστας σταματά. Όλα τα άλλα, νόμοι, διαβουλεύσεις, συμβούλια, διαβούλια, επιστολές διαμαρτυρίας κτλ. Ξεχάστε. Έτσι και βρουν ένα νόμο που να μην τους βολεύει στα σχέδιά τους, την άλλη μέρα τον αλλάζουν. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε αυτό. Έχει αποδειχθεί περίτρανα. Ένα λοιπόν μένει και σήμερα εμείς να πούμε από εδώ. Εάν έχουμε την εκτίμηση ότι δεν θέλουμε, ας πούμε, γύρω στις 80 ανεμογεννήτριες μόνο στην γραμμή, στην οριογραμμή μεταξύ Καθαρού και Ροπεδίου Λασιθίου. Εκεί θα πει στη δικιά μας περιοχή εδώ που μιλάμε σήμερα. Εκεί θα πει. 80 ανεμογεννήτριες. Καταλάβετε με τις εικόνες, τους δρόμους και τα δίκτυα τι σημαίνει αυτό για μια περιοχή που υποτίθεται, όπως είχαμε πει και στο ΣΟΑΠ, ότι την είχαμε για να την περιφυρίσουμε, για τον αποκλεισμό, για να φτιάξουμε μουσεία παλαιολογικά κτλ. Κτλ. Φανταστείτε τι σημαίνει για τα κοπάδια που πια δεν θα μπορούν να είναι δίπλα. Φανταστείτε τι σημαίνει για τις μέλισσες οι οποίες κάνουν πλήρως τον προσανατολισμό τους, για τους ανθρώπους που κατοικούν εκεί κοντά δεν τους συζητάμε καθόλου, για την οπτική ρύπανση κτλ. Και την τουριστική ανάπτυξη όποια θα κάναμε κάποια στιγμή τέλος πάντων σε ορεινούς όπους κτλ. Φανταστείτε τι σημαίνει. Αν λοιπόν λένε ότι αυτό που έρχεται δεν μας αρέσει, πρέπει να πούμε εδώ όχι. Και είναι το μόνο που θα τη σταματήσει. Και να κάνουμε τις ανυπακοές μας και να πάμε να ρίξουμε για τις χερές ανεμολογικών. Γιώργη, υπάρχει χερία ανεμολογικών πάνω. Υπάρχει. Αυτό. Μπορούμε να πάρουμε απόφαση να πάμε να τη ρίξουμε εδώ. Σαν συνέλευση. Αυτό. Όλα τα άλλα είναι ιστορίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Βασίλη.